확실하게 어깨 보는 편이야. 맞습니다. Θέλετε να μας πείτε λίγο μερικά λόγια για εσάς και με το τι ασχολείστε. Καλημέρα, με λένε Βασίλη Μπαρμπαρίγο, είμαι σχεδιαστής μόδας, ενδυματολόγος και δραστηριοποιούμαι στον χώρο αυτό τα τελευταία 20 χρόνια. Πώς και επιλέξατε μια επιχειρηματική σταδιοδρομία? Αρχικά ήθελα να ασχοληθώ μόνο με τα καλλιτεχνικά, αλλά το επάγγελμα του σχεδιαστή μόδας μπορούσε να τα συνδυάσει και τα δύο. Θέλετε να μας πείτε λίγο για το εκπαιδευτικό σας υπόβαθρο? Είμαι απόφοιτος της Τεχνικού Λυκείου Τμήματος Δομικών, Σχεδίαση Αρχιτεκτονικού και Πολιτικού Μηχανικού Τομέα. Μετά από αυτό μεταπήδησα σε μια τεχνική σχολή, έχοντας ένα πτυχίο κοπτικής γραπτικής γυναικείου τιμονδύματος και κατέληξα με ένα Bachelor of Arts από το Πανεπιστήμιο του Κέντ στα τέλη της δεκαετίας του 90. Για το πώς στείνεται μια επιχείρηση, τι είναι η επιχειρηματικότητα, όπως λέμε, μάθετε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής σας? Δεν υπήρχε ακριβώς κάποιο μάθημα συγκεκριμένο. Υπήρχαν κάποια σεμινάρια και κάποιες ενημερώσεις, αλλά όχι συγκεκριμένες ώρες με τις οποίες σου δίνανε κάποιες πληροφορίες. Δεν υπήρχε βοήθεια. Δηλαδή στο σχολείο δεν... Εγώ ξεκίνησα για να δώσω, αποφάσισα από μια δημοτικό θέλω να γίνω γράφος ενδυματολόγος. Πήγαινα στα μαθήματα ζωγραφικής που έκανα σε έναν Ισπανό ζωγράφο που ήταν και μαθητής του Μυρό, του γνωστού, από Τετάρτη Δημοτικού και άφησα το Γενικό Λύκειο. Πήγα πρώτη Γενικό Λύκειο για να κάνω λίγο αρχαία και μετά πήγα Τεχνικό Λύκειο. Ήθελα να πάω διακόσμηση, ήθελα να πάω στην Καλλιθέα στο σχολείο, που ήταν λίγο πιο καλλιτεχνικό το αυτό. Δεν υπήρχαν όμως τμήματα εκεί. Και αναγκαστικά, και βασικά είμαστε και η γενιά η οποία φλόρεψε και τη ΣΚΙΠ. Γιατί ήταν πάρα πολύ κόσμο ο οποίο ήθελε να ασχοληθεί με τα. Δεν του δεχτήκανε στο. Πώς λέγονται, στη Συμπιτανίδιο και ήρθαν στο Δομικόν στη ΣΚΙΠ. Και πρώτα υπήρχαν και αυτές οι ιδιωτικές τεχνικές επαγγελματικές σχολές που μετά τα κάνανε οι ΕΚΑ αυτά τα πράγματα και απλωθήκαν. Τότε ήταν αυστηρά, δίνανε εξετάσεις του Υπουργείου. Εγώ έχω, δηλαδή έδωσα εξετάσεις του Υπουργείου και πήρα το πτυχίο κοπτικής δραπτικής γυναικείου τιμανδύματος. Και αυτό είναι το πιο μεγάλο πτυχίο που είχε μέχρι να πάνε στα ΤΕΗ τα. Η μόδα, η ένδυση, που έγινε αυτό πριν από καμιά δεκαετία χρόνια. Και η σχολή ήταν στο Κιλκίης. Δηλαδή, κάποιος που θέλει να σπουδάσει μόδα στην Ελλάδα, τεχνολογία μόδας, πρέπει να πάει στο Κιλκίης. Όπου έχει φυσικά πολλά πολυκαταστήματα, μπουτίκ, μαγαζιά με υφάσματα, υλικά, να κάνουν έρευνα και όλα αυτά. Δηλαδή, δηλαδή στο Κιλκίης. Δεν έχω πάει, μπορεί να είναι πάρα πολύ ωραίο και μπορεί να έχει όλες αυτές τις προδιαγραφές, αλλά ξέρεις, δεν είναι αυτό. Οπότε εσείς αντλήσατε στοιχεία για το πώς στείνεται μια επιχείρηση, τι χρειάζεται κανείς για να είναι σωστός επιχειρηματίας, πετυχημένος από άλλες πηγές. Μέσω από τον τύπο, διαδίκτυο την εποχή που ήμουν στις σχολές δεν ήταν και πάρα πολύ διαδεδομένο και συνήθως από γνωστούς, από οικογενειακούς φίλους οι οποίοι μπορούσαν να δώσουν κάποιες συμβουλές. Οι οποίοι είχαν κάποια επαγγέλματα σχετικά, οι οποίοι με προωθούσαν και κάναμε κάποια ραντεβού και μιλάγαμε σχετικά με κάποιες απορίες που μπορεί να έχει. Ωραία, σήμερα με την εμπειρία που έχετε, θα σας φαινόταν χρήσιμο αν σε εκείνη την πρώτη φάση της εκπαίδευσης σας δίνονταν περισσότερες συμβουλές, πληροφορίες, καθοδήγηση για το πώς στείνεται μια επιχείρηση, για αυτό που λέμε επιχειρηματικότητα? Απόλυτα. Τι είδους υποστήριξη θα θεωρούσατε χρήσιμη και θα είχε ιδιαίτερη αξία για εσάς? Πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορεί να στήσει κάποιος μια επιχείρηση και ίσως κάποια, όπως το λέγαμε, σος. Κάποιες κακοτοπιές που θα μπορούσε κάποιος να αποφύγει ως νέος ξεκινώντας μια δραστηριότητα. Θα σας φαινόταν ενδιαφέρουσα ιδέα, θα σας ήταν υπέρ του να υπάρχουν χώροι αφιερωμένοι στην επιχειρηματικότητα που να κάνουν αυτή τη δουλειά μέσα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα? Θα είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό και επίσης να υπάρχει και μια εξέλιξη σε αυτό, γιατί τα πράγματα αλλάζουν. Δηλαδή κάποιος ο οποίος ξεκινά μια επιχείρηση σήμερα, τα δεδομένα είναι α, μετά από 5-10 χρόνια τα δεδομένα είναι β, γ ή δ. Οπότε καλό θα ήταν ακόμα και στους χώρους του εκπαιδευτικού συστήματος, στις τοπικές κοινωνίες, να μπορεί κάποιος να πηγαίνει και να μπορεί να ανανεώνει τις γνώσεις του σχετικά με αυτές τις πληροφορίες. Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις ή δυσκολίες που αντιμετωπίσατε στην επιχειρηματική σας προσπάθεια?
η γραφειοκρατία και στο ότι δεν υπήρχε γνώση, δηλαδή τα πράγματα ήταν αρκετά ξεκάθαρα ξεκινώντας μια δραστηριότητα σαν αυτή που ξεκίνησα εγώ. Τι συμβουλή θα δίνατε σε ένα νέο ή νέα που σκέφτεται να κάνει μια επιχείρηση? Να αποφασίσει με πάρα πολύ σιγουριά αν θέλει να το κάνει ή όχι και να κάνει πάρα πολύ μεγάλη έρευνα σχετικά με το πώς θα στήσει όλη την επιχείρηση. Αν δεν του πάνε καλά τα πράγματα στην αρχή, τι συμβουλεύετε ή τι συμβουλεύετε? Φυσικά να μην τα βάλει κάτω και να προχωρήσει πολύ πιο δυναμικά. Ξεκινάς να κάνεις κάτι και δεν ξέρεις τι θα του συμβεί. Εγώ αυτό που ήθελα να σου πω πιο πριν, ότι σκεφτόμουν ότι όταν ξεκίνησα είχα κάποια στάντα και έλεγα θέλω να φτάσω εκεί. Με τα δεδομένα βέβαια των 90s και με τα πρότυπα και αυτά που ήταν. Δηλαδή όταν ήθελες να κάνεις κουστό μια δεκαετία του 90, είχες πολύ συγκεκριμένο κόσμο που μπορεί. Δηλαδή άμα ήθελες πολύ φαντασιακά θα ήθελες να βλέπεις με τη Βουγιουκλάκη. Αλλά μετά από 20 χρόνια ο στόχος δεν είναι αυτός, η Βουγιουκλάκη έχει φράνει. Οπότε πρέπει να βρεις με ποιους άλλους μπορείς να συνεργαστείς. Ακόμα και στον χώρο της μόδας στην Ελλάδα, τα πράγματα αλλάζουν συνέχεια έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ξέρεις κάτι θέλω να γίνω Αρμάνι γιατί μέσω της βιομηχανίας μπορείς να φτάσεις κάπου. Ξαφνικά ξεκινάνε να γίνεις σχεδιαστής που να έχεις ένα ατέλειε, να κάνεις λίγο πιο βραδινά για να έχεις μια εξαγωγή. Μετά γίνονται αυτά τα μπαζάρ, πρέπει να κάνεις πιο οικονομικό ρούχο. Τώρα έχω γίνει όλοι με τα brands που είναι καινούργια μόδα. Οπότε κάνουμε πετσέτες, μαγιό, μπλουζάκια. Και δεν κρυβόμαστε πίσω από ένα πράγμα που έχουμε πάρει, δεν είναι το όνομά μας επάνω και γενικά ένα μπέρδεμα. Οπότε ξέρεις, όλα αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ μπερδεμένα. Και συνέχεια κάνεις restart. Ξαναξεκινάς. Αλλιώς διαφορετικά δεν υπάρχει μία ισορροπία. Στους εκπαιδευτικούς, για να βοηθήσουν τους μαθητές να κάνουν τη δικιά τους προσπάθεια, τι συμβουλή θα δίνετε? Να είναι υπομονετικοί και να δώσουν όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούν στους νέους σχετικά με το πώς μπορούν να ξεκινήσουν μια δικιά τους επιχείρηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.